Είμαστε εδώ με το Θοδωρή Αθερίδη σε μια χαλαρή συζήτηση που θα μας μιλήσει ο Θοδωρή σήμερα εκ βαθέων. <laughs> Ξέρεις τι θέλω να μου θυμίσεις, να μου πεις πράγματα δηλαδή σκηνές απελπισίας σε γυρίσματα ε, που δεν γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν. Δηλαδή που να κοντεύεις, να, να πεθάνεις από την αγωνία σου επειδή έχει κάνει πολλέ σκηνέ ομαδικέ έχω... σε χωριά, στο ε, καφέ ε, τη ε, χαρά δηλαδή. Γινόταν εκεί. Ε, θέλω... είμαι, θα έλεγα, ο ειδικό στι ομαδικέ σκηνέ και είναι και η μεγάλη αγωνία των σκηνοθετών. Αν και πάντα βρίσκομαι. Έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση έτσι για να το κουμαντάρω. Ε, δεν ξέρω, σε γραφικά μου βγαίνει αυτό το πράγμα και είναι πολύ επίπονο στο γύρισμα. Να γίνονται μεγάλε σκηνέ ε, σε πλατείε. Το Δελγιάνιο είχε όλε αυτέ τι μαθήτριε και του κομπάρσου που ήταν οι πατεράδε του και οι μανάδε του και το να κινήσει όλο αυτόν τον κόσμο σκηνοθετικά είναι και χρονοβόρο που κοστίζει και στο κανάλι πολύ, αλλά και σπάσιμο μονεύρων. Τα περισσότερα δει, δηλαδή. δηλαδή να... Οι, σκηνοθέ... οι σκηνοθέτε μου Θυμάμαι τον Παλιανόπουλο, τον εξαιρετικό σκηνοθέτη και πολύ κύριο, να, να, χτυπιέται κάτω, δηλαδή που είχε έρθει ατσαλάκωτο στην αρχή και συμπαθέστατο και παλαιά κοπή σκηνοθέτη, και στο τέλο να αρχίσει να μαδάει τα μαλλιά του. και να βγάζει ψηλέ κραυγέ, ξέρει, του τύπου. Δεν μπορώ! Δεν μπορούσε να οργανώσει τον κόσμο, ή η παραγωγή δεν είχε φέρει αυτά που έπρεπε να έχει φέρει. Του λέγα αυτό δεν το έχουμε βάλει με στο πλάνο, αυτό έχει ξεφύγει, αυτό δεν αυτό. Και είχε πάθει ένα πράγμα, γύραγε δεξιά-αριστερά, δεν μπορούσε πια να, το κουμαντάρει. Ολο αυτόν τον κόσμο, ένα να ξεφύγει. Σε ποια σειρά γίνανε τα περισσότερα. Αυτό, αυτό θα σου πω το πιο, το πιο που έχω γελάσει. Εκεί που γελάσαμε περισσότερο. Ναι, αυτή η σειρά που δεν είχε αυτό τον πανικό, ε, το Κωνσταντίνο και Ελένη. Mm. Διότι η χημεία μεταξύ μα, μεταξύ των ηθοποιών και. και εκεί βέβαια δουλεύαμε πάρα πολύ σκληρά, κάναμε πάρα πολλά επεισόδια. 150, ξέρω εγώ. Ναι, ε, απλά ήταν μαζεμένα στο πλατό και τα λοιπά. Ναι, οπότε κυρίως, είχατε την ευκαιρία να κάνετε και πλάκε. Γελάγαμε πάρα πολύ με αυτό που μα συνέβαινε, με τη σχέση μα, δηλαδή, είναι σαν να βιώναμε την κατάσταση ο κατακουζινό και, η... <laughs> και η γκαρσόνα. Αυτό λοιπόν που θυμάμαι και σαν άνθρωποι είχαμε ένα χιούμορ που ενώ είμαστε διαφορετικοί με την Ελένη, ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά και η Λεκάκη που έκανε καριέρα από αυτό. Mm. Τι, από τις Σιόν την πήραμε για γκαρσόνα βου και έκανε καριέρα η Μαρία από αυτό. Και ο Κούκορα, νομίζω, στην καλύτερη ερμηνεία τη καριέρα του, α πούμε, στην πιο σηματοδοτούμενη. Mm -hmm. Ε, και εκείνο το κορίτσι το καταπληκτικό που έκανε το ταπεινό το, 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 το χαμομιλάκι, η μανταρινάκι, η Ματίνα, πώ τη λέει, αυτή η, 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 η καλυροεμυριακό, αυτή η καταπληκτική, αυτή έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί, τέλο πάντων. Ε, θυμάμαι λοιπόν, κάνουμε ένα γύρισμα και ήταν από τα πρώτα μα εκεί. Κατάλαβα ότι θα γίνει τη τρελή με αυτή τη σειρά, που ήταν outsider για τον Αντένα. Mm -hmm. Την πετάξανε απέναντι από του δύο ξένου που με ένα χρόνο πριν με τεράστια επιτυχία του τύπου. Δε, του Ρώμα τώρα η σειρά, α, α το πέρα. Και ξαφνικά από το τέταρτο 5ο πέμπτο επεισόδιο, αρχίζει να είναι άμεσα ανταγωνιστική. Και πηγαίνατε τσιμά-τσιμά με το. Και στο τέλο πηγαίναμε τσιμά-τσιμά. Mm. Και πολλέ φορέ το ξεπέρασε κιόλα. Mm. Και διαχρονικά, όπω είδε, στάθηκε mm. ακόμη mm. περισσότερο. Ναι. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό και το, δεν ήταν ο πούλεμο. Όχι, κοίταξε αυτό ο ανταγωνισμό δεν κάνει κακό. Καλό κάνει. Αυτό πραγματικά. ήταν μια περίπτωση όμω που φάνηκε ότι δύο σειρέ μπορέσαν να αντέξουν και δύο στον χρόνο, ναι. να κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία, να βγάλουν κάποιου ανθρώπου στην επιφάνεια, να του εκτινάξουν. Η κυρία Κόνστα, θυμάμαι, εκτινάχτηκε από Βέρα, εκείνη ναι. τη σειρά. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι είναι σπουδαία ηθοποιό, δεν το ξέρω ο κόσμο όμως Όχι, αλλά η τηλεόραση έχει άλλη εμβέλεια και Όπω θα... και στη δική μου τη σειρά η Ελένη. Από αυτό εκτεννάχτηκε στο πλατειό, Όλοι ξέρουμε ότι η Ελένη είναι μια πολύ σημαντική ηθοποιό. Ναι. Και όχι μόνο κομική. Πριν Αλλά από αυτό η Ελένη είχε κάνει το. Αχ, Ελένη, ελενη ναι. Αλλά το Κωνσταντίνο και η Ελένη στην Ελλάδα. Και έκανε. όχι τα νέα του αντένα μαζί με τον Τάνο Λαγκίζο. Η κόντρα μεταξύ ενό με αυτή την ευγενική φυσιονομία που λέει και η Ελένη, ότι είσαι σαν τον. Ε, δελαπατρίδη, αυτό με λέει. Ξέρει που εδώ. Ε, οπωσδήποτε επιφέρει γέλιο, γιατί είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Στο πρώτο λοιπόν γύρισμα έχει έρθει μια κυρία. Ε, την οποία, η οποία πρόσφατα ήρθε και με συνάντησε, αν δεν θυμόμουν φυσικά, για να παίξει ένα μικρό ρόλο μια οικονόμου του προηγούμενου σπιτιού, που μα δείχνει το σπίτι που πάμε να κληρονομήσουμε εκεί δύο. Το σκηνικό που ήταν πετυχημένο, γιατί όλοι με ρωτάνε που είναι αυτό το σπίτι, ήταν πλατό. Και η σκάλα που ανέβαινε πάνω έφτανε σε ένα διέξοδο. Ναι, όπως που ήταν είναι. σαν ντουλαπίτσα ένα πράγμα. Δηλαδή ίσα ίσα μια κόγχη. Εμεί λοιπόν ξεκινάμε να κάνουμε την πρώτη σκηνή με την Ελένη, το πρώτο γύρισμα, που αυτή η κυριούλα η οποία μας λέει έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που θα δουλέψω μαζί σας κύριε Ρώμα εγώ έχω κάνει το, με, και τους δέν πολλά mm -hmm. χρόνια το βεζίρι κλπ. η Ελένη ήταν η Ελένη και με την κυρία Ράντο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και νομι, ελπίζω να δώσει και εμένα στη δική μου καριέρα 60 χρονών τώρα εκείνη η κυρία τότε ελπίζω <laughs> να δώσει μια όθηση και στη δική μου καριέρα Εμεί κοιταζόμαστε τα με την τη Ράντο άλλα λέει αλλά επειδή δεν γνωριζόμαστε ακόμη τόσο καλά Είχαμε μια επιφύλαξη και μεταξύ μα, και φυσικά με την κυρία. Ναι, ναι, τη λέγαμε, αλλά την έπιανα με την άκρη του ματιού μου και τη ράντιο ότι ήταν έτοιμη, ξέρουμε, κοίταγε περίεργα έτσι, σαν εγκληματικά. Είπε η κυρία όλα αυτά που ήταν να πει, τη λέμε να κάνουμε τη σκηνή. Ξεκινάει η κυρία και λέει τι πέντε κουβέντε που είχε να πει: Ότι να, αυτό είναι το σπίτι, δείτε το και μόνη σα και αυτά. Εγώ ανεβαίνω τώρα λίγο πάνω. Ανεβαίνει. Γκρεμίζει. Και, <laughs> και πρέπει να περιμένει εκεί μέχρι να κάνουμε και εμεί το διάλογο. Και δεν είχε που να πάει και να σταματήσει. Και αρχίζουμε να λέμε τι πρώτε ατάκε με την Ελένη για πρώτη φορά και να γελάμε μεταξύ μα πάρα πολύ. Και να λέει κάτι, βρε, <laughs> παιδιά. ο σκηνοθέτη κάτι. Ποιο ήταν ο σκηνοθέτη του Κωνσταντίνου Διαλένη, Πολιχναρά. Πολύ, πολύ, πολύ κύριο λατρεμένο. Και να γελάμε και να λέει βρε παιδιά, γελάγανε για το συνεργείο. Ξανά, ξανά. Όπου κατάλαβα ότι θα γελάσουμε πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία ναι. με, την, με, την, με, τη, με τη ράντου. Και ξανά και ξανά. Και έχουμε ξεχάσει ότι η κυρία επί μία ώρα είναι σε μία κόγχη <Συλίδε> έτσι, έτσι καρφωμένη. Και με το που τελειώνει το γύσμα και λέει ο Πολυναρά: Την πετύχαμε τη σκηνή, λέει η ξαφνικά: Ξεκαρφώστε την κυρία μου από πάνω. Την είχε πάει και καρφωθεί και την έτσι. Γιατί δεν μπορούσε και να την κρατήσει πλάνο. Η και λέει: Μετά από μία μισή ώρα που περίμενε ακίνητη σαν το άγαλμα, και μα λέει την πρώτη ατάκα: Πώ θα πήγα, ήμουν καλή. Μετά από μία μισή ώρα. Φύγαμε τελείω, είχε τελειώσει το γύρισμα. Δεν μπορέσαμε να πούμε κουβέντα όλη την ημέρα. Στο θέατρο, ανάλογη ιστορία έχει. Δηλαδή, θα έχει πολλέ που να έχει χάσει την μπάλα τελείω. Να έχει βγει το, το πιο εκτός ρόλο από γίνει. Απ το ίδιο. Εγώ δεν γελάω ποτέ γιατί ελέγχω την κατάσταση. Είσαι καλό δηλαδή. Σε αυτό. Το, το ελέγχω όσο γίνεται. Υπάρχουν όμω κάποιοι άνθρωποι όπω ο Γεράσιμο Κεδαρέσιο. Πολύ αγαπημένο. Πολύ αγαπημένο φίλο και πολύ καλό το οποίο βέβαια το ξέρουν όλοι. Ναι, χάχα. Oh, κατα... yeah. Γελάει ακατάπαυστα. και <laughs> είχαμε τύχη στο, όταν έκανα το Βασιλική Μετατρούλου, που τώρα κάνει καριέρα ω Ελίζα Ντεθ τέσσερα χρόνια σε ένα θέατρο. Αυτό είναι μια κομμωδία μου. Ε, συνεχή χρόνια δηλαδή. από τότε λοιπόν αυτό ήταν ένα αστείο έργο. Το παίζαμε με τη Μαρία Τηγεωργιάδου που είναι πάλι μαζί μου. Εδώς... Θυμήσαι μου σε ποιο θέατρο το παίζασε. Στον Broadway. Στον Broadway ήταν, μπράβο. Ναι, ναι. ναι. Λίγο εγκαταλαλειμμένο θα είναι, για να πω και την αλήθεια θέατρο αυτό. Αλλά μεγάλο χώρο, εντάξει, πολύ μεγάλη σκηνή, πολύ ωραίο σκηνικό. Κρύο λίγο το θέατρο. Πάντω η παράσταση ήταν ωραία. Πολύ. Και τι και... συνέβη. Ε εκεί, επειδή έκανα έναν άκαμπτο ηθοποιό, στάρ που τέλο πάντων καταδέχεται να παίξει επειδή δεν έχει δουλειά με μια ομαδούλα ασχέτων, αλλά έχει φοβερό κόμπλεξ και είναι και αλκοολικό, έπρεπε να είμαι άκαμπτο και να κάθομαι. Είχ, το είχα αποφασίσει εγώ που το σκοτώσαμε με τον Μηριανθόπουλο τότε. Χωρί να βλέπει την καρέκλα πίσω του να, έτσι, να κάθεται πάρα πολύ. Και πώ γίνεται και βγαίνουμε στη σκηνή που όλοι με κοιτάνε, υποτίθεται με σεβασμό ότι μπαίνει αυτό ο μεγάλο ηθοποιό και δεν ξέρω τι, και δεν πετυχαίνω την καρέκλα. Και μπροστά στον κόσμο κάθεμε στο κενό. Πλάκακα. <laughs> και πέφτω κάτω, ναι. Όπου oh. αρχίζει ο Γεράσιμο και τι πάνω στη σκηνή, κάτω κάτω. Κα, 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 χτύπησα πάρα πολύ, αλλά εγώ είχα την αυτοκυριαρχία και κάθισα ο κλαδόν στο πάτωμα και λέω λοιπόν συνεχίζουμε. Oh. Ακόμη περισσότερο γελάγαν. Έφυγε ο που και αυτή δεν γελάει γενικά. Όλο ο κόσμο που ήταν στη σκηνή φύγανε, σταμάτησε η παράσταση και είχα μείνει μόνο μου εκεί με πείσμα να λέω: Ελάτε μέσα, ελάτε. Έπεσε το ρόλο μου κανονικά. Σαν το ψώνιο. Απίθυρο. Μόνο που είχε διαλυθεί το σύμπαν και το κοινό γέλαγε και εγώ επέμενα ότι πρέπει να συνεχιστεί φυσικά η παράσταση. <laughs> so must go on. Να σου πω κάτι. Ε, είναι ιδέα μου, δική μου ιδέα, ότι από όλη αυτή την πορεία, ίσω οι καλύτερε στιγμές να κρύβονται στου μεν και στου δε με την Τζόι, την Άννα και Δεν με υπάρχει. το Στέλιο Κοίταξε, ένα, μια απόδειξη ότι εκεί. Πρώτα απ' όλα και οι τέσσερι ξεκινήσαμε την καριέρα μα. Εκεί, την καριέρα μα προ ναι. τα πάνω. Ε, όλοι ε, μεγάλη είχαμε. επιτυχία. Η ε, πρώτη μεγάλη αυτό. επιτυχία όλων, όλων Πολλά χρόνια παίξαμε mm -hmm. και εκεί κάναμε τελείω τα επεισόδια. Ο τίτλο ε, ήταν παροδία του Η μεν και η δε, που, μια ταινία με Εβραίου και με Γερμανού και τα mm -hmm. Όχι, τη γνωστή ρύση. Η μεν και η δε. Α, εγώ νόμιζα ήταν μια ταινία Όχι, που ήταν η μεν και η δε και νόμιζα η μεν και η Δεν». Ναι, υπήρχε, <laughs> υπήρχε από την αρχή το στούντιο. Α, τα σκέφτηκε να το ονομάσουμε Η μεν και η δε. Και μετά από να το κάνω Η μεν και η Δέν. Και πάρα γιατί πάρα πολύ το ως. χρησιμοποιούσα σαν ατάκα Γι' αυτό δεν <laughs> ε, αυτό η απόδειξη του ότι εκεί υπήρξε ε, ένα ξεκίνημα έτσι θα λέγαμε πολύ σημαντικο για όλους μας ε, και ότι όλοι το εκτιμήσαμε με τον αντίστοιχο τρόπο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μετά από 20 χρόνια εγώ η ανούλα η Κουρή, ο τέλειωσε ο μάινας και η Τζούις ε, μείναμε πάρα πολύ φίλοι. Αυτό είναι? Μείναμε πάρα πολύ φίλοι. Δηλαδή, με μένα τουλάχιστον είναι και οι τρει πολύ φίλοι και μεταξύ του έχουν κάποιε σχέσει. Με μένα είναι πάρα πολύ φίλοι. Ε, έχω δηλαδή ξεχωριστή σχέση με τον καθένα και συνεργαζόμαστε κιόλα. Με την Άννα κάναμε ολόκληρη περιοδία. Αμερική, Καναδά, Αυστραλία. Τώρα θα πάμε όταν έχω κενό. Με το... τι έργο πάτε, με δικό σου. Με το είδα το χάρη με τα μάτια μου, ναι, Α, με μια επειδή Πόσα άτομα είσαι σε αυτό. Τέσσερα σε αυτό. Γι' αυτό και συμφέρει. Συμφέρει να πα ε περιοδεύει. Είναι μας, πάρα ναι. πολλά τα έξοδα. Δηλαδή δεν είναι. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αμερική, δεν έχω πάει ποτέ στην Αυστραλία. Πάτε είναι, με μια σένα να θέλεις να έρθω να παίξω, να πάω. Πόσο ένα... θα ήθελα να πάμε μαζί. Θα θα Έχει δει. ρόλο για μένα αυτό, να διώξουμε κανέναν. <laughs> 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 θα δούμε, θα δούμε. θα δούμε ενδιαφέρει το εξωτερικό πάντως και όχι μόνο για τους ομογενείς να πεθυθώ εκεί. Με ενδιαφέρει και με άλλο τρόπο πλέον. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα για μένα ε, ε, βλέπω το τηλεοπτικό τοπίο και βεβαίως ε, θα επανέλθω και σε αυτό ε, και α, κάποια πράγματα είναι καλά πάλι αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας κορεσμός για μένα ως προς αυτό mm. και όχι επειδή παι, γίνονται όλες αυτές οι επαναλήψεις που ε, με κρατάνε εκεί ας πούμε και θυμίζουν στον κόσμο ότι αυτό είμαι οπότε είναι και δύσκολη η υπέρβαση σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία γιατί είναι και αυτό ο ανθρώπινο φόβο και φόβο καλλιτέχνη: το θα μπορέσω να ξεπεράσω αυτέ τι επιτυχίε. Ε, δεν είναι αυτό πλέον. Διότι επαγγελματίε είμαστε κάποια στιγμή Υπήρχε και α είναι αυτό. Υ... Όχι, είναι ότι θέλω να κάνω το επόμενο βήμα. Αυτό και στην να οθόνη. Πει. Θέλω να κάνω το επόμενο βήμα για μένα. Νομίζω δεν είναι ακριβώ αυτό. Και ηλικιακά, ακόμα χάρη, ναι. πρακτικά και αντικειμενικά στο λέω, ε, είσαι ακριβώ στην φάση που εσύ θα καθορίσει τη δημιουργική σου πορεία πέρα για πέρα. Ό,τι αποφασίσει θα γίνει. Ναι, και η ζωή μαζί. Γιατί Καλά, όπως, είναι, επειδή ξεκίνησε τη συζήτηση με τα χρήματα, δεν είναι ότι είμαι άπορο, αλλά οπωσδήποτε ε, και έχω ρισκάρει χρήματα στη δουλειά και το ξανάκανα και το ξανάκανα. E, και οπωσδήποτε e, και, δεν έχω την καβάτζα που να μπορώ επαόριστον να κάνω ό,τι μου καπνίσει. Καλά, είναι. Τώρα στον να με αυτή την κομμωδία το αισθάνομαι. E, όχι το, δεν το έκανα για εμπορικού λόγου, το έκανα και με την καλλιτεχνική γραφή που επιβάλλει πλέον η ωριμότητα και η ηλικία μου, ασχετά είναι κομμωδίε. Γιατί υπάρχουν κομμωδίε και κομμωδίε. Εσύ ναι, το ξέρει καλά, γιατί γράφει, θα έλεγε κανεί, κομμωδίε. Αλλά ενό e, ε, 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 ειδικού στυλ και μια μορφή. Ε, δεν έγινε γι' αυτό, αλλά ε, σίγουρα έχει εμπορικό αντίκτυπο, Χάλη. μεγαλύτερο στον κόσμο υπήρξε δηλαδή. Υπήρξε φάση που έπιασε στον εαυτό σου να έχει καβάλει στο καλάμι. Άσε τι λένε οι άλλοι, οι ναι. άλλοι μπορεί ναι. Να, ναι. Να, ναι. να λένε τέ, τέτοιο ναι. πράγμα ναι. και να μην Ναι, υπήρξε, υπήρξε, αλλά επειδή είμαι ένα άνθρωπο. Σε τι ηλικία, πότε έγινε αυτό. Εκεί μετά το Κωνσταντίνο και η Ελένης, επειδή ξέρει ήταν όλα Δε τα στοιχεία στα πόδια μου, και είχαν γίνει και οι μεν και οι δεν και επειδή και ο κόσμο αγκάλιαζε με έκανε, μέρανε. Και είναι και αυτό ανθρώπινο. Βεβαίω είναι, αν ε, είναι. Ε, ε, και είναι και το πιο πιθανό αυτό. Αλλά είναι. πολύ σύντομα κατάλαβα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είχαν διασμού σαν άνθρωπο. Και τι έχασε την μπάλα, δηλαδή η συμπεριφορά σου άλλαξε. Ε, όχι, όχι. Πάντα ήμουν ευγενή με τον κόσμο. Απλά ε, την νόμιζα. Σκεφτόμουν ότι μου ανήκουν όλα. Mm. Ότι δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσω αποτυχία πλέον. Και ήταν βέβαια ανοησία μου. Ε, και αποτυχίε θα συναντήσει και πρέπει κιόλα. Δεν κάνει έχει ποτέ. νόημα το θετικό χωρί το αρνητικό. Καλάνε. Δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, τι, τι θα πει τού to the top, τι θα πει συνέχεια προ τα πάνω. Προ τα πάνω είσαι όταν ε, εσύ έχει τη διάθεση να παλέψει και τι αδειξότητε. Προ τα πάνω είσαι όταν αντιμετωπίζει την αποτυχία σου. Στην ήττα φαίνεται. Και όταν εξελίσσει ο... και αυτά που έχει μάθει. Άνθρωπος. Ακόμα κι αν αυτό που έρχεται μετά η φυσική εξέλιξη είναι να κάνει και, και μια αποτυχία. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμο και οι άλλοι, αλλά αυτό είναι η φυσική εξέλιξη ενό πράγματο για να ξαναπά την επιτυχία. Ασφαλώ. Ε, για τη φιλανθρωπία. Τι γνώμη έχει, Πιστεύει δηλαδή ότι. Θα σου πω και γι' αυτό. Ε, να τελειώσω με αυτό που έλεγα ότι. Θα, θα μπορεί να αναγκαστώ να ξανακάνω. Α, όταν αναγκαστώ δηλαδή να κάνω και με χαρά θα κάνω κάτι από αυτά που έχω ξε, ξέρω να κάνω σαν τεχνική ε, από το παρελθόν ή έχω εξελιχθεί και πιο όρημα ίσως αφού είμαι πιο όρημος άνθρωπος, αλλά όπως το λες και ο ίδιος, το καλύτερο είναι ο, ε, εγώ να μπορώ να ορίσω τα, τα επόμενα βήματα έτσι όπως ακριβώς τα φαντάζομαι εγώ. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει ούτω ή άλλω. Σε ευχαριστώ που το. Όχι, είμαι σίγουρα θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί δεν είσαι ρε παιδί μου εδώ τυχαία, δηλαδή ακολουθεί μια πορεία. Και μην, η, 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 η μοναδική παρότρινση που έχω να σου κάνω Μη μην φοβάσαι και τι σκοτεινέ σελίδε. Δηλαδή, μπε, θα περάσουν κι αυτέ. Πρέπει να μπει. Αν δεν μπει και κάνει. Όσο πά... περισσότερο είναι μπορεί εικόνα. να μπει ένα άνθρωπο. Αλλά δεν δε, δε, δε μπορώ να πω ότι δεν είμαι άνθρωπο του φωτό. Δηλαδή, έχω μια σχέση που είναι φω για τη ζωή μου. Και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Να στο πω και έτσι. Και σε ισορροπή. Ναι. Δηλαδή χαίρομαι που δεν θέλω να είμαι σε ένα έρευο. Υπάρχουν καλλιτέχνε που το έρευο του δίνει ζωή. Έτσι, το, το σκοτάδι είναι. Θυμάμαι. Καλά, αυτά ε... τα κόβερ εγώ λίγα. Και γιατί... Λειτουργούν. Ναι, όλοι καταραμένοι, καταραμένοι δεν είναι ποιητέ, είναι απλώ ναι. καταραμένοι. Θέλω. Εγώ πω. δεν θέλω να είμαι καταραμένο <laughs> με αυτή την έννοια. Όχι, εσύ δεν είναι, Δεν αφού, είναι αφού, αφού ότι έχει μια σχέση η οποία σε ισορροπεί και είναι πολύ φωτεινή. Όχι, και είμαι και άνθρωπο του φωτό. Είμαι στη σχέση μου με του φίλου μου. Πολλά χρόνια κρατάει αυτή τη σχέση. Πάνω από τρει μισή. Τρεις mm. Και είναι δηλαδή στη φάση της, του δεσίματος το, του, του καλού. Ε, ας πούμε. πρόκειται για αγάπη. Μάλιστα. Είναι μεγάλη αγάπη. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό μου δίνει ένα φως και άλλα, και σε σχέση με φίλους μου, που είναι, κρατάνε, ξέρεις, έχω φίλους από το Δημοτικό, που είμαστε φίλοι, αγαπημένοι φίλοι. Και αυτό μου δίνει ένα φως επίσης, και η σχέση με τη μάνα μου μου δίνει φως και σκοτάδι μαζί, γιατί με τη μάνα είναι πάντα έτσι. θα σε, θα σε... Θα, 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 θα επέλθει και η καταπίεση, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Φρόιντ λέει ότι ο ευνοούμενο μαμάς... Ράντου, <laughs> δεν είναι τυχαίο ότι έχω γράψει όλου αυτού του ρόλου που καταπίεζουν άντρε. Τη Ράντου, τη Λουιζίδου, δεν είναι τυχαίο. Την κέτρι Κωνσταντίνου, στον Δελεγιάννη Παρθένα, Ε? Κάτι από τη μητέρα μου έχουν πάρει όλε. Ο Φρόιντ λέει ότι ο ευνοούμενο τη μαμά ποτέ του δεν αποτυγχάνει. Σε ευχαριστώ, μαμά. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, μου, μου έλεγε πριν. Για, για τη φιλατροπία. Ε, το θέμα είναι πώ το χειρίζεσαι και αυτό. Πώς, πώς μπορεί να το χειριστεί ένας άνθρωπος ε, αυτό το πράγμα. Να σου πω ποια είναι η πιο φιλάνθρωπη. Βεβαίως, ε, με αφορά είμαι πρέσβης καλή θέλησης αν το θέλεις ε, για, την, ε, για το παιδικό χαμόγελο της Κύπρου και κάνουμε μια σειρά από ενέργειες γι' αυτό. Ε, ε, είμαι πρέσβης καλή θέλησης για τα, τους αναξοπαθούντες στο Coast of Ivory στην ακτή του Ελεφαντοστούν που είναι μια Χώρα με φοβερά προβλήματα Δηλαδή το κατακεφαλήν εισόδημα είναι μία μπανάνα την ημέρα Για να καταλάβεις, το λέω έτσι χοντρικά ε, Και σε όλες τις φιλανθρωπικές δράσεις Εμπλέκομαι όταν μου το ζητήσουν Υπάρχει πάντα ο κίνδυνο να προσπαθήσει να προβάλλει. Το έχω δει αυτό mm -hmm. και με ενοχλεί πάρα πολύ. Να προσπαθήσει να προβάλλει και το φιλανθρωπικό σου πρόσωπο για να φτιάξει την εικόνα σου. Για ένα, ένα προφίλ, έτσι. Ένα. Αυτό τώρα έτυχε να σου πω αυτά. Δηλαδή έτυχε επειδή με ρώτησε. Ναι. Δεν μπορώ να το βγάλω τώρα προ τα έξω. Γιατί αυτό πραγματικά με προσβάλλει σαν άνθρωπο και αισθάνομαι ότι θα μου γυρίσει και μπούμε έναν καναντίον μου. Αν το κάνω αυτό. Παινέει κακή ενέργεια το να χρησιμοποιεί αυτού του είδου τη δράση σου για να φτιάξει το προφίλ σου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Εμένα, η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου, σε σχέση με, το, με την καλοσύνη, αν θέλεις, και, το, και τη δοτικότητα στους άλλους, ήταν όταν ήμουν από τεσσά χρονών. Ε, και ε, μέναμε στον Πειραιά, τότε με τους γονείς μου. Πειραιώτης είσαι. Ε, 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 εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά, μόνο εγώ. Αλλά μήναμε από έξι χρονών, <χαι> ήμουν στην Αθήνα. Ναι. Όχι, είναι ωραίο το μόνο εγώ. <laughs> Τα άλλα μοδέφια γεννήθηκαν <laughs> σε μευτήρια. Αθηναίοι τον... είστε οι τον... πειραιώτε, ρε παιδί μου. Αθηναίοι. Mm. Αλλά εγώ όμω αισθάνομαι και μια εκλεκτική συγγένεια με τον πειραιά, αφού mm. μου έτυχε αυτό. Εγώ το λατρεύω τον πειραιά, εγώ, αλλά. και εγώ πάρα πολύ. Λόγω τη Δηλαδή αισθάνομαι μάλλον και λίγο πειραιώτη, πώ να σου το πω. Από αυτό και μόνο, ότι εγώ mm. έτυχε να γεννηθώ εκεί. Αν και δεν το έζησα, πέντε χρόνια έφυγα. Όμω θυμάμαι το σπίτι, εκείνη την μονοκατοικία που ήταν πάρα πολύ ωραία και όλα αυτά. Και σε μια ακριβή γειτονιά και δεν ξέρω τι. Γιατί ήταν μεγάλο γονές μου, εντάξει. σπίτι ε, αυτό που ήταν στην πειραϊκή, mm. μάλιστα. Και σε μια γωνία του σπιτιού, πιο κάτω, ήταν μια ζητιάνα. Που για εκείνη την περιοχή δεν έπαιζε αυτό το πράγμα. Τότε ήταν άλλε οι περιοχέ που δραστηριοποιούνται και οι ζητιάνοι. Πάντω υπήρχε μια ζητιάνα, το οποίο επειδή ήταν ακριβώ δακτυλοδεικτούμενη και ήταν περίεργο για τότε. Ε, έχανε αυτό βέβαια που κάνουν οι ζητιάνοι. Εγώ ρώτησα τη μητέρα μου με την περιέργεια του μελλοντικού συγγραφέα, τι είναι αυτό, γιατί το κάνει αυτό η, Μανου, ε, Μανούλα η, η, κυρία, μου λέει γιατί προσπαθεί να βγάλει το ψωμί της αγόρι μου. Προσπαθεί να, να, επιβιώσει, να βγάλει το ψωμί της. Κάπως έτσι μου το εξήγησε. Μέρες μετά χάνομαι από το σπίτι. Γίνεται ένας πανικός γιατί ήμουν μόνο τεσσάρων χρονών. Ψάχνουν δεξιά αριστερά, είχαμε μία νταντά, τη Madame Marie, τη κυρία Μέρια, εμπασπιετώσει, μια γαλίδα, τα βάζουν με τη γυναίκα. Που είναι το παιδί, ιστερεί οπωσδήποτε. Ψάχνουν δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, στου ορόφου, έξω, στον δρόμο κλπ. Και, με πετυχαίνουν μία ώρα μετά, δίπλα σε αυτή την κυρία τη Ζητιάνα, στην πέρα γωνία, α πούμε, να έχω κάτσει δίπλα τη και να κάνω κι εγώ έτσι. Και μου λέει η μητέρα μου, τι κάνει εδώ, μου λέει η αγόρι μου, τι κάνει εκεί πέρα. Και τη λέω, βοηθάω την κυρία να βγάλει το ψωμί τη μαμά. Αυτό τώρα φτιάχνω το προφίλ μου με αυτό που είναι το προφίλ τουλάχιστον του τετράκρονου μικρού εκείνου. Αλλά πραγματικά νομίζω είναι η πιο συγκινητική στιγμή τη ζωή μου. Και για τη μητέρα μου είναι η πιο συγκινητική στιγμή. Διότι δηλώνει κάτι που έγινε αυθόρμητα από ένα παιδί που σίγουρα το έπραξε με αθότητα.